Λόγος 8ος Ιωάννου της Κλίμακος περί αοργησίας. Όπως το είδωρ που χύνεται λίγο λίγο στο πυρ το σβήνει τελείως, έτσι και το δάκρυ του αληθινού πένθους σβήνει όλη την φλόγα του θυμού και της εξημένης οργής. Γι' αυτό και τα ετοποθετήσαμε στη σειρά του λόγου, το ένα πριν από το άλλο μετά. 2. Αοργησία σημαίνει ακόρεστη επιθυμία για ατιμία, όμοια με την απέραντη επιθυμία των καινοδόξων για έπαινο. Αοργησία σημαίνει νίκη κατά της ανθρωπίνης φύσεως που φαίνεται με την αναισθησία απέναντι στις ύβρις και που αποκτάται με αγώνες και υδρότες. 3. Πράωτη σημαίνει να παραμένει ακίνητη και ατάραχη ψυχή τόσο στις ατιμίες όσο και στους επαίνους. 4. Η αρχή της αοργησίας είναι να σιωπούν τα χείλη ενώ η καρδιά ευρίσκεται σε ταραχή. Το μέσον είναι να σιωπούν οι λογισμοί ενώ η ψυχή ευρίσκεται σε ολίγη ταραχή. Και το τέλος να επικρατεί στη θάλασσα της ψυχής μόνιμη και σταθερή γαλήνη όσο και αν σφυσούν οι ακάθαρτοι άνεμοι. 5. Οργή σημαίνει να διατηρεί συνεχώς μέσα σου κάποιο μίσος, να ενθυμίσαι δηλαδή το κακό που σου έγινε. Οργή σημαίνει να επιθυμείς να εκδικηθείς αυτόν που σε παρόξενε. 6. Οξυχολία σημαίνει έξαψης της καρδιάς που γίνεται πάρευτης και διαμιάς. Πικρία σημαίνει μία εσωτερική κίνηση στερημένη από κάθε ευχαρίστηση και εδρεωμένη μέσα στην ψυχή. 7. Θυμό σημαίνει ευμετάβλητη και ευέξαπτη συμπεριφορά και ασχημοσύνη της ψυχής. 8. Μόλις φανεί το φως υποχωρεί το σκότος. Ομοίως μόλις μυρίσει ταπείνωση εξαφανίζεται κάθε πικρία και θυμός. Μερικοί ενώ είναι ευμετάβλητοι στη συμπεριφορά τους εξαιτίας του θυμού, εν τούτης αμελούν να φροντίσουν για τη θεραπεία του. Και δεν ακούν οι ταλέποροι αυτόν που είπε. Η ορμή του θυμού οδηγεί τον άνθρωπο στην πτώση. Σοφία Σιράχ Α. 22. 9. Μια απότομη κίνηση ενός μήλου μπορεί σε μία στιγμή να συντρίψει περισσότερο καρπό και σιτάρι της ψυχής από τη σιγανή κίνηση ενός άλλου μήλου μία ολόκληρη ημέρα. 10. Ένα απότομο φούντομα της φωτιάς από σφοδρό άνεμο μπορεί να κάψει και να φανίσει τον αγρό της καρδιάς περισσότερο από ότι η μικρή φωτιά που καίει αργά. 11. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει, αγαπητοί μου, ότι μία για ορισμένο καιρό οι πονηροί δαίμονες κρύπτονται ολίγο και δεν μας πολεμούν. Και αυτό για να πέσουμε σε αμέλεια θεωρώντας ως μικρά τα μεγάλα πάθη και έτσι να πέσουμε σε αθεράπευτη ασθένεια. 12. Μία πέτρα με πολλές αιχμές και ανομαλίες, όταν συγκρούεται και χτυπάται με άλλες πέτρες, συντρίβει όλα τα απότομα και σκληρά σημεία της και γίνεται στρογγυλή. Ομοίως και μία θυμώδης και απότομη ψυχή, όταν συναναστρέφεται και συζεί με σκληρούς και θυμώδης ανθρώπους, υφίσταται ένα εκ των δύο. Ή υπομένει και θεραπεύει το τραύμα της, ή αναχωρεί και γνωρίζει την αδυναμία της. Την αδυναμία της που σαν σε καθρέφτη της την έδειξε καθαρά η άνανδρος φυγή της. 13. Θυμώδης σημαίνει να γίνεται θεληματικά επιληπτικός και από αθέλητη κακή συνήθεια να πέφτεις κάτω και να συντρίβεσαι ολοσχερός. 14. Σε όσους μετανοούν, τίποτα δεν είναι πιο ατέριαστο από την ταραχή του θυμού, διότι η μετάνοια και η επιστροφή χρειάζονται πολύ ταπείνωση, ενώ ο θυμός δείχνει άνθρωπο γεμάτο από υπερηφάνεια. 15. Εάν το όριο της πιο τελείας πραότητος είναι ενώ ευρίσκεται μπρος σου αυτός που σε παροξύνει, να τον αντιμετωπίζεις με εσωτερική γαλήνη και αγάπη, τότε οπωσδήποτε το έσχατο όριο του θυμού είναι, ενώ απουσιάζει αυτός που σε ελείπησε, να κάνεις ότι συγκρούεσαι μαζί του με διάφορα λόγια και κινήματα θηριώδη. 16. Εάν το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται και είναι ειρήνη ψυχής, ενώ η οργή ταραχή καρδίας, τότε οπωσδήποτε τίποτα άλλο δεν εμποδίζει την παρουσία του μέσα μας όσο ο θυμός. 17. Γνωρίζουμε πως είναι πάμπολα τα τέκνα του θυμού και όλα είναι φοβερά. Είναι όμως τέκνο του που το γεννά χωρίς να το θέλει, αν και νόθω είναι ωφέλιμο. Είδα ανθρώπους που άναψαν από τη μανία του θυμού και έβγαλαν μέσα τους σαν εμετό τη μακρόχρονη μηνυσικακία τους.
Έτσι με το ένα πάθος απειλάγησαν από το άλλο και η μακροχρόνιος λύπη τους διελήθη, διότι εκείνος που τους ελείψε ή ζήτησε συγχώρηση ή έδωσε τις απαιτούμενες εξηγήσεις. Αντιθέτως, είδα άλλους που κατά τρόπο απαράδεκτο έδειξαν ότι ήσαν δήθεν μακρόθυμοι. Έτσι με τη σιωπή εναποθήκευσαν μέσα τους τη μνησικακία. Αυτούς τους ελεηνολόγησαν περισσότερο από τους πρώτους, διότι με το μελάνι της μνησικακίας έδιωξαν από τη ψυχή τους το περιστέρι, την ειρήνη δηλαδή και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. 18. Χρειάζεται να προσέξουμε πολύ αυτόν τον όφη του θυμού, διότι τον βοηθά και η ίδια η φύση μας, όπως ακριβώς και τον όφη του σαρκικού πάθους. Είδα μερικούς που οργίστηκαν και από την πικρία τους αρνήθηκαν να φάγουν. Με την απαράδεκτη αυτή εγκράτειά τους επήρανε πάνω στο πρώτο δηλητήριο και δεύτερο. Αντιθέτως, είδα άλλους που επιάστηκαν από εύλογη δήθεν αφορμή θυμού και εξέσπασαν στη γαστριμαργία. Έτσι από τον λάκκο έπεσαν στον κρεμό. Είδα όμως και άλλους συνετούς που σαν καλοί ιατροί εκράτησαν την μεσαία οδό και με την κανονική λήψη της τροφής παρηγορήθηκαν και ωφελήθηκαν υπερβολικά. 19. Μερικές φορές η ψαλμωδία, όταν είναι μετρία, καταπραίνει άριστα τον θυμό και μερικές φορές, όταν είναι άμετρη και άκερη, δημιουργεί φιλιδονία. Γι' αυτός ας την χρησιμοποιούμε διακριτικά ανάλογα με τις περιστάσεις. 20. Ευρέθηκα κάποτε εξαιτίας μιας ανάγκης έξω από ένα κελί ερημητών. Ενώ εκαθόμουν εκεί, τους άκουσα να μάχονται γεμάτη πικρία και θυμό εναντίον κάποιου ο οποίος απουσίαζε. Αυτός τους είχε λυπήσει σε κάτι και σαν πέρδικες μέσα σε κλουβί να ορμούν επάνω στο πρόσωπό του σαν να ήταν παρόν. Εκείνο που τους συμβούλευσα από πνευματικό ενδιαφέρον ήταν να εγκαταλείψουν την ερημητική ζωή για να μην καταντήσουν από άνθρωποι δαίμονες. Είδα επίσης και μερικούς άλλους με καρδιά υποδουλωμένη στη λαγνία και στη γαστριμαργία. Αυτοί φαίνονταν γεμάτοι πραότητα και κολακευτική ευγένεια και φιλαδέλφια και ευπροσιγορία. Εκείνο που τους συμβούλευσα ήταν να σπαστούν την ερημητική ζωή, το ξηράφι κατά της λαγνίας και της γαστριμαργίας, για να μην καταντήσουν ελεηνά απολογικοί άνθρωποι άλογα ζώα. Μερικοί όμως μου έλεγαν ότι παρασύρονται αξιοθρήνα και στα δύο κακά, και στο θυμό και στη φιλιδονία. Αυτούς τους εμπόδισα αυστηρά από το να έχουν ειδικό τους πρόγραμμα και στην αίσθησα φιλικά στους γέροντές τους να τους ορίσουν άλλοτε τη μία, την κοινοβιακή ζωή, και άλλοτε την άλλη, την ερημητική ζωή, και σε όλα να κλείνουν τον αφιένα και να υποτάσσονται στον πνευματικό τους επιστάτη. 21. Ο Φιλίδωνος βλάπτει και ετοιμάζει τον εαυτό του μόνο, ίσως και τον συνένοχό του, ενώ ο Θυμώδης πολλές φορές σαν λύκος αναστοτένει όλη την λίμνη και τραυματίζει πολλές ταπεινές ψυχές. 22. Είναι βαρύ να ταραχτεί από τον θυμό ο φαλμός της καρδιάς, να συμβεί δηλαδή εκείνο που ο ψαλμωδός «Εταράχθη από θυμό ο φθαλμός μου, ψαλμός σίγμα τάφ 8». Είναι όμως πιο βαρύ να εκδηλωθεί με τα χείλη η εσωτερική ορμή του θυμού. Το να εκδηλωθεί όμως και με χερακακία είναι πράγμα όλους διόλου εχθρικό και ξένο προς τη μοναχική και αγγελική και θεϊκή ζωή. 23. Αν θέλεις ή μάλλον νομίζεις ότι πρέπει να αφαιρέσεις το κάρφος από τον οφθαλμό του άλλου, πρόσεξε μήπως αντί ιατρικής μήλης χρησιμοποιήσεις κανένα δοκάρι, οπότε θα ανοίξεις ή θα καταστρέψεις εντελώς τον οφθαλμό. Δοκάρι είναι ο βαρύς λόγος και η απρεπής εξωτερική τρόπη, ενώ το άλλο, η ιατρικής μήλη, είναι η με επιείκεια διδασκαλία και ο με προθυμία και καλοσύνη έλεγχος. Ο Απόστολος λέγει «έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον». Β' Τιμοθέου, Δέλτα 2. Όχι όμως και τύψον, κτύπα. Εάν όμως σπανίως χρειαστεί και αυτό, ας γίνει. Όχι όμως από σένα. 24. Ας εξετάσουμε και θα διαπιστώσουμε ότι πολλοί θυμώδεις εκτελούν με προθυμία την νηστεία και την αγρυπνία και την ησυχαστική ζωή, και τούτο διότι ο δαίμον τους πρόχνει με την πρόφαση της μετάνοιας και του πένθους σε εκείνα που αυξάνουν και ρεθίζουν το πάθος τους. 25. Εάν ένας λύκος
Ένας δηλαδή άγριος και θυμώδης μοναχός με τη βοήθεια ενός δαίμονος μπορεί να αναστατώσει την πείμνη, οπωσδήποτε κι ένας αδερφός γεμάτος από θεϊκή σοφία, σαν εκλεκτός ασκός γεμάτος από λάδι με τη βοήθεια ενός αγγέλου, μπορεί να αποτρέψει το κύμα και να γαλινεύσει το πλοίο. Ο αδερφός αυτός θα λάβει από τον Θεόν τόσο μισθό όσοι καταδίκει ο πρώτος και θα γίνει σε όλους καλό παράδειγμα και αιτία ωφελίας. 26. Η αρχή της μακαρίας ανεξικακίας είναι το να γίνονται δεκτές οι ατιμίες με εσωτερική πικρία και οδύνη. Το μέσον να αντιμετωπίζονται χωρίς λύπη. Και το τέλος, εάν υπάρχει τέλος, να θεωρούνται ως έπαινοι. Χαίρε ο πρώτος, ενδυναμώ σου ο δεύτερος. Ο τρίτος όμως είσαι μακάριος, διότι αγάλεσαι εν Κυρίου. 27. Παρετήρησε ένα άθλιο θέαμα ανάμεσα σε οργύλους ανθρώπους που συνέβαινε εξαιτίας του εγωισμού τους χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Τι συνέβαινε? Έπεφταν στο πάθος της οργής και για την ήττα τους αυτοί πάλι οργίζονταν. Βλέποντάς τους να τιμωρούν την πρώτη πτώση με δευτέρα, εθαύμαζα. Παρατηρώντας τους να εκδικούνται τη μία αμαρτία με την άλλη, τους ελυπόμουν. Και κατάπληκτος από την πανουργία των δαιμόνων, παρολίγο να πέσω σε απόγνωση για τη ζωή μου. 28. Εάν κάποιος βλέπει ότι νικάται εύκολα από τον εγωισμό, το θυμό, την πονηρία και την υποκρισία, και αν εξαιτίας αυτού αποφάσισε να σύρει εναντίον τους τη δίστομο μάχαιρα της πραότητος και ανεξικακίας, πρέπει να πάει σε ένα σωτήριο κναφίων, δηλαδή σε ένα κοινόβιο που να έχει πολύ σκληρούς αδελφούς, εάν βέβαια επιθυμεί να πετάξει από επάνω του αυτά τα πάθη. Και εκεί, με τις ύβρις και τις ατιμίες και τις ταραχές και τις τρικυμίες των αδελφών, θα τεντώνεται και θα δέχεται κτυπήματα νοητά, ίσως και αισθητά, και θα ξύνεται και θα δέχεται λακτίσματα και θα ποδοπατείται. Έτσι θα μπορέσει να πλύνει και να εξαφανίσει την ακαθαρσία που υπάρχει στο ένδυμα της ψυχής του. Οι ονειδισμοί αποπλύνουν την ψυχή από τα πάθη. Σε αυτό ας επίσης και οι φράσεις που χρησιμοποιεί ο λαός. Μερικοί κοσμικοί δηλαδή, όταν εξευρίσουν κάποιον, κατά πρόσωπο λέγουν με κάποιες, τον τάδε τον έλουσα. Και αυτό αποτελεί πραγματικότητα. 29. Άλλη είναι η αοργησία που παρατηρείται στους αρχαρίους εξαιτίας του πένθους, και άλλη είναι η ακινησία και νέκρωση της οργής που παρατηρείται στους ελίους. Στην πρώτη περίπτωση η αοργησία συγκρατείται σαν μεχαλινάρι από το δάκρυ, ενώ στη δεύτερη η οργή ομοιάζει με όφη που τον εθανάτωσε το μαχαίρι της απαθίας. Είδα τρεις μοναχούς που εξυβρίστηκαν συγχρόνως. Ο πρώτος από αυτούς δαγκώθηκε και ταράχθηκε, αλλά δεν ομίλησε. Ο δεύτερος χάρηκε για τον εαυτό του, αλλά λυπήθηκε για τον υβριστή. Και ο τρίτος, αφού αναλογίστηκε την ψυχική βλάβη του υβριστού, έχει σε θερμά δάκρυα. Έτσι έχει εμπρός σου τον εργάτη του φόβου, τον μισθωτό και τον εργάτη της αγάπης. 30. Όπως ο πυρετός του σώματος είναι μεν ένας κατ' ουσίαν, αλλά έχει πολλές αφορμές που τον δημιουργούν, έτσι και η εμφάνιση και η έξαψη του θυμού, καθώς βέβαια και των άλλων παθών μας, οφείλονται σε κάποια και διάφορες αιτίες. Γι' αυτό και είναι αδύνατο να ορίσουμε τον ίδιο τρόπο αντιμετώπισης τους. Έχω δε τη γνώμη ότι ο πρώτος τρόπος της θεραπείας πρέπει να επαφίεται περισσότερο στην επιμέλεια και στη φροντίδα των ιδίων των ασθενών. Η δε αρχή της θεραπείας θα είναι να γνωρίσει ο ασθενής την αιτία του ύπνου και της οδύνης του, και εφόσον ευρεθεί η αιτία, τότε εμείς που ασθενούμε θα πάρουμε την κατάλληλη αληφή από την πρόνοια του Θεού και τους πνευματικούς ιατρούς μας. 31. Ας στήσουμε κατά κάποιο τρόπο ένα φανταστικό δικαστήριο. Όσοι θέλουν να μας ακολουθήσουν με τη χάρη του Κυρίου, ας εισέλθουν σε αυτό το δικαστήριο και ας εξετάσουν κάπως μαζί μας τα προηγούμενα πάθη και τις αιτίες τους. Ας δεθεί λοιπόν ο θυμός ο τύραννος από τα δεσμά της πραότητας. Με τα δεσμά της πραότητας. Ας χτυπηθεί με τη μακροθυμία. Ας ήρθει από την Αγία Αγάπη. Ας παρουσιαστεί στο δικαστικό του το βήμα του λόγου και ας ανακριθεί καταλήλως. Λέγε μας ο παράφρον και άσεμνε τα ονόματα του πατέρα σου και της μητέρας που κακώς σε εγέννησαν, καθώς και των ιών σου και των βδελικτών θυγατέρων σου. Και όχι μόνο αυτά,
αλλά να μας εξηγήσεις επιπλέον ποιοι είναι αυτοί που σε πολεμούν και σε φωνεύουν. Και αυτός ο θυμός δηλαδή απαντώντας θα μας είπε περίπου τα εξής. Οι αιτίες που με γεννούν είναι πολλές και ο πατέρας μου δεν είναι ένας. Μητέρας μου είναι η κενοδοξία, η φιλαργυρία και η γαστριμαργία. Μερικές φορές και η πορνεία. Εκείνος που με γέννησε ονομάζεται τύφος, δηλαδή έπαρση. Οι δε θυγατέρες μου ονομάζονται μνησικακία έχθρα, δικαιολογία και μίσος. Οι εχθροί μου από τους οποίους τώρα κρατούμε δεμένος είναι οι αντίπαλοι των θυγατέρων μου, η αοργησία δηλαδή Κυπραώτης. Αυτή που με επιβουλεύεται ονομάζεται ταπεινοφροσύνη. Για το ποιος την εγέννησε ας ερωτήσετε την ιδία στο ειδικό της κεφάλαιο. Στην 8η βαθμίδα έχει τοποθετηθεί ο Στέφανος της αοργησίας. Όποιος τον εφόρεσε λόγω του υπείου χαρακτήρος του ίσως δεν φορεί άλλον. Όποιος όμως τον εφόρεσε κατόπιν υδρότων, αυτός υπερεύει εντελώς τις 8 κατηγορίες της κακίας.